Κύριος Κυρίτσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο. Από εκεί θα μιλήσετε, κύριε Κυρίτση. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας και εγώ μερικά λόγια, μια που ήρθε η συζήτηση στην υπόθεση Μπελογιάννη με την ευκαιρία των χθεσινών εγγενείων του Μουσείου. Θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τασούλας και λιγότερο αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζαβάρας, που έβαλε ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο. Λοιπόν, ο κύριος Τασούλας είπε ότι κακό σκληρή η ποινή, αλλά ο Μπελογιάννης ήθελε να επιβάλλει κομμουνιστική δικτατορία στην Ελλάδα. Αξίζει αυτό λίγο να το αναλύσουμε. Να δούμε το ζήτημα της δικτατορίας. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, δικτατορίες δύο που είχαμε στην Ελλάδα το διάστημα που μας απασχολεί ήταν μία το 36 και μία το 67, από την ίδια πολιτική δύναμη της οποίας συνεχιστές ή εν πάση περιπτώσει κληρονόμοι αυτής της πολιτικής παράδοσης είναι η σημερινή συντηρητική παράταξη, και έγιναν και οι δύο αυτές δικτατορίες με την επίκληση του κομμουνιστικού κινδύνου. Δεύτερον, να δούμε την δημοκρατία η οποία επέβαλε αυτές τις ποινές. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτές οι ποινές επιβάλλονταν με το γάμα ψήφισμα και με τον αναγκαστικό νόμο 509. Γάμα ψήφισμα με την Βουλή κλειστή και αναγκαστικός νόμος 509 με την Βουλή κλειστή, και γάμα ψήφισμα με την πλειοψηφία της Βουλής να απέχει. Πώς γίνονταν αυτές? Έκτακτα στρατοδικεία, 5.000 καταθέσεις. Δεν δινόταν καν δυνατότητα έφεσης. Σε 5 μέρες στείναν τον κόσμο στο εκτελεστικό απόσπασμα και τον ρίχνανε. Αυτή ήταν η δημοκρατία την οποία επικαλούνται αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν ήταν μόνο ο Μπελογιάννης, ούτε οι τρεις συντροφοί του. 5.000 εκτελεσμένοι, κύριοι συνάδελφοι, ήταν αυτοί. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα. Θα ξεκινήσω με την επισήμανση ότι η υποδιερεύνηση υποθέσεις αγγίζουν ως συμβάσεις το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι σχεδόν μία μισή μονάδα του ΑΕΠ. Και η υπολογιζόμενη ζημιά για το δημόσιο είναι αρκετά στις εκατοντάδες εκατομμύρια. Σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, που για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, οι δανειστές ζητούν 3,5 δις, δεν νομίζω ότι υποθέσεις 2,3 δις μπορούν να συνιστούν περασμένα ξεχασμένα. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ύβρι προς τη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Διάβασα το σημείωμα το οποίο απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιήθηκε και σε εμάς ο κύριος Παπαντονίου, και θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Το σημείωμα αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να υπογράφεται από τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο. Είναι υπάγια επιχειρηματολογία, κάποιο ο οποίος βρίσκεται στη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο πρώην Υπουργός. Δεύτερον, εμπεριέχει τον απαλλακτικό ισχυρισμό και ταυτόχρονα τον εκβιαστικό υπαινιγμό που συνοψίζεται στο «όλοι μαζί τα φάγαμε», αφού στην πραγματικότητα ο κύριος Παπαντονίου επικαλείται αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ που αφορούν τα εξοπλιστικά, μεταξύ των οποίων και αυτά στα οποία, με βάση δικογραφίες που έχουμε μπροστά μας, η δικαιοσύνη διερευνά αν εμπλέκεται. Τρίτον, προχωρά ένα βήμα παραπέρα εμπλέκοντας το όνομα του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού. Στο τρίτο θέμα να σταθώ λίγο, διότι μόλις ανακοινώθηκε ότι το θέμα έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή, ο κύριος Σιμίτης πήρε σβάρνα τα κανάλια ζητώντας εκλογές. Ενώ άλλος ένας κύριος ίδιας πολιτικής και κυβερνητικής συντροφιάς, ο κύριος Τουρνάρας, αποφάσισε να ρίξει αποφασιστικά το βάρος του στη διαπραγμάτευση υπέρ των θέσεων των δανειστών. Εγώ αυτά δεν τα θεωρώ τυχαία. Νομίζω όμως ότι γενικότερα είναι αναγκαίο να γίνει μια πολιτική αποτίμηση της περίοδου αυτής, όχι μόνο λόγω του εξοπλιστικού κρεσέντο ή για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου ή για τους Ολυμπιακούς Μίζα, Ντόπα και Τσιμέντο, αλλά επειδή διαπιστώνει κανείς ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας Σιμίτη, να αναφέρω ενδεικτικά τους κυρίους Τσουκάτο, Μαγκέλη, Τσοχατζόπουλο και τώρα Παπαντονίου, έχουν καταδικαστεί, έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα. Και εν προκειμένου, για να επανέλθω στο βασικό μας θέμα, έχουμε μια εικόνα ενός ΚΙΣΕΑ το οποίο προεδρεύει ένας πρωθυπουργός, το οποίο λαμβάνει ελεγκτές αποφάσεις, χωρίς ωστόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, έχουν το γενικό πρόσταγμα και την αποκλειστική ευθύνη επιλογής συνεργατών, να αισθάνεται την ανάγκη να πει μια λέξη πέραν του ότι θλίβεται, όπως είπε στο δικαστήριο για τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Η σημερινή συζήτηση δεν είναι, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Παπαντονίου και στελέχη του κόμματός του, προσπάθεια δίωξης και κατασυκοφάντησης εκ μέρους της κυβερνητικής
πλειοψηφίας, αλλά η αναγκαστική ανταπόκριση της Βουλής σε 6 συναφείς μεταξύ τους δικογραφίες που τον αφορούν και οι οποίες συστάλησαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση αυτή η οποία ψήφισε τα περί ευθύνης και καταλογισμού σε πολιτικά πρόσωπα, σε πρόσωπα τα οποία έχουν διατελέσει υπουργοί ή υφυπουργοί. Αντιθέτως, πάντα λέγαμε ότι ο νόμος ο οποίος διαχωρίζει τα πολιτικά πρόσωπα ως προς τη δικαστική διερεύνηση από τον φυσικό δικαστή είναι λάθος πρακτική, άδικη, η οποία μάλιστα συντελεί στη διάχυτη αντίληψη στην κοινωνία ότι υπάρχει ομερτά μεταξύ των πολιτικών. Γενικεύοντας, θα μπορούσε κανείς να ζητήσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη βάση και μόνο της αποκάλυψης προκαιρού, προ 2 ετών για να ακρίβεια, εκ μέρους του κυρίου Βενιζέλου, την οποία θα σας διαβάσω κατά λέξη. Τα έχει πει και στη Βουλή, θα χρησιμοποιήσω το απόσπασμα από τηλεοπτική εκπομπή στο οποίο επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα. Μάιος 2015, μιλάει στον Χατζη Νικολάου, ο διατελέσας Υπουργός Άμυνας, αντιπρόεδρος κυβέρνησης και πολλά άλλα. Δεν είμαστε εμείς οι πρωταθλητές της Ευρώπης. Τα ποσά μας είναι μικρά. Πρέπει να δείτε τι γίνεται στις Βρυξέλλες, που είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εγώ τα έχω πει στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας, τα έχω πει στην Καγκελάρια, τα έχω πει στο Ευρωκοινοβούλιο, τα έχω πει επισήμως αυτά. Ότι πίσω από κάθε σύμβαση με γερμανική εταιρεία υπήρχε δυστυχώς ένα σκάνδαλο. Ευχαριστώ πολύ.